Καλημέρα σας κύριε Μπακούρα, τι κάνετε? Καλημέρα, Και καλό μήνα ευχαριστώ σας για το εύχομαι. πρόσκληση. Επίσης. Λοιπόν, δεν θα πούμε πρωταπριλιάτικα ψέματα, θα πούμε αλήθειες για το αέριο. Πείτε μου λίγο πώς πηγαίνει η ζήτηση, πώς είναι η ζήτηση για φυσικό αέριο γενικά, τι λένε τα Είναι στοιχεία μεγάλη σας? Ζήτηση και σήμερα που μιλάμε και αυτόν τον μήνα έγιναν πάνω από 350 συμβόλαια, δηλαδή 350 οικογένειες μέσα στο μήνα υπέγραψαν σήμερα σαν πράσινη τη χρήση του φυσικού αερίου και αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη πάνω από το 53%, δηλαδή η πλειοψηφία πια του πληθυσμού σε 12 καλλικρατικούς δήμους που υπάρχει δίκτυο χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Πείτε μου για την τιμή του φυσικού αερίου, τι έχει γίνει, πώς έχει διαμορφωθεί και πώς είναι σε σχέση με το πετρέλαιο. Ναι. Και αν συμφέρει και πόσο συμφέρει σε σχέση με την εξοικονόμηση που κάνουμε σε ενέργεια και σε χρήματα με το αέριο. Ναι, να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 16 χρόνια που υπάρχει η ΕΠΑ Θεσσαλονίκη, η εξοικονόμηση σε σχέση με το πετρέλαιο, ο μέσος όρος είναι 29%. Σήμερα έχουμε μια μειωμένη τιμή τον Μάρτιο του 16 σε σχέση με το Μάρτιο του 15 κατά 24,3%. Δηλαδή έχουμε πτωτικές τιμές στη τιμή του φυσικού αερίου για αυτόν τον χειμώνα που διανύουμε. Επιπλέον, κάθε μήνα πέφτει και περαιτέρω η τιμή, δηλαδή από το Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο είχαμε μια πτώση περίπου 2,5%. Σε σχέση βέβαια και με το πετρέλαιο και με τα αντίστοιχα έχουμε μια διαφορά 29,7%. Άρα καταλαβαίνει κανείς καθαρά με τους αριθμούς ότι συμφέρει η χρήση του αερίου, ωστόσο είμαστε σε κατάσταση οικονομικής κρίσης. Με απλήρωτους λογαριασμούς πώς πάτε, κύριε Μπακούρα? Να σας πω και για τους απλήρωτους λογαριασμούς, αλλά επειδή δεν είναι μόνο ο οικιακός τομέας, είναι βασικός ο οικιακός τομέας και η οικιακή κατανάλωση, όπου έχουμε μια πτώση της τιμής 24,3, αλλά εκεί που πρέπει να δούμε και η πτώση της τιμής στη βιομηχανική χρήση, όπου σε σχέση με πέρυσι έχουμε μια πτώση 39%. Δηλαδή η τιμή στη βιομηχανία, η ενέργεια στην περιοχή μας, όπου οι βιομηχανίες δεν είναι και τόσο πολλές, αλλά πρέπει να τις στηρίξουμε, υπάρχει μια φτηνή ενέργεια αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές, επειδή 6 χρόνια περνάνε δυσκολίες στα νοικοκυριά, έχουν φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Δηλαδή έχουμε ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές που ανέρχονται στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τι κάνετε, προχωράτε σε ρυθμίσεις, πώς μπορεί κάποιος και βάζετε κάποια κριτήρια, δηλαδή υπάρχει κάποια πρόβλεψη για ευπαθείς οικογένειες, ευπαθή νοικοκυριά? Έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που αυτή προσαρμόζεται και στις ανάγκες των πελατών, γιατί είναι διαφορετικές οι ανάγκες της κάθε οικογένειας. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος ο οποίος έχει απλήρωτο λογαριασμό 1.500 ευρώ, δεν μπόρεσε να πληρώσει και πάμε και στα δικαστήρια, κάνουμε και αγωγή και έρθει και μας πει εγώ θέλω να το πληρώσω, εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια με ένα μικρό ποσό να πληρώσει τους λογαριασμούς. Συμβιβασμό πριν φτάσετε στα δικαστήρια, γιατί με τα δικαστήρια ξέρουμε όλοι τι γίνεται, κύριε Μπακούρα. Δεν υπάρχει δυνατότητα Βεβαίως. Αυτή η συμφωνία να γίνει πριν φτάσετε στα δικαστήρια? Πριν φτάσουμε, εκεί προσπαθούμε εμείς όλους να τους πούμε ότι ελάτε να βρούμε έναν συμβιβασμό πριν γίνει κάτι το οποίο δεν το θέλουμε κι εμείς. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Στέλνουμε πολλές επιστολές, τους τηλεφωνούμε, τους λέμε ελάτε, γιατί αυτό το ποσό είναι ληξιπρόθεσμο. Έχουν περάσει και κάποιοι μήνες, έχει πάρει και τρεις επιστολές. Σε περίπτωση μόνο που δεν εμφανιστεί και περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, είμαστε αναγκασμένοι, γιατί το 51% των χρημάτων είναι του ελληνικού δημοσίου και δεν μπορούμε να κάνουμε κι εμείς παρατυπίες. Ναι. Άρα λοιπόν έχει τη δυνατότητα ο καταναλωτής, ο οποίος δυσκολεύεται, να κάνει ρύθμιση ανάλογα με το τι μπορεί να πληρώσει. Αυτό καταλαβαίνω ότι μου λέτε. Όταν υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή η οποία έχει λήξει και έχουμε πάει ίσως και σε διακοπή αερίου, γιατί πέρασαν και 6 μήνες που δεν έχει καταβάλει το ποσό, ναι, μπορεί να έρθει, να μας βρει και να βρούμε έναν τρόπο για τον ίδιο να καταβάλει αυτό το ποσό χωρίς να έχει επιβαρύνσεις παραπάνω. Μάλιστα. Τι γίνεται με την επέκταση των δικτύων για να καλυφθούν περισσότεροι καταναλωτές? Είδαμε τον κύριο Σκουρλέτη, έκανε κάποιες δηλώσεις. Ναι, γίνεται. Εμείς τώρα έχουμε δύο περιοχές της αδείας. Είμαστε με το νέο νόμο, μέχρι το 2036 θα υπάρχει η εταιρεία διανομής, όπως θα ονομάζεται, της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Ναι. Εδώ το 2016 θα επεκταθεί το δίκτυο κατά 20 χιλιόμετρα, θα επενδύσουμε 8,5 εκατομμύρια ευρώ και θα πάμε σε περιοχές εκτός κέντρου πιο πολύ, γιατί το κέντρο έχει καλυφθεί κατά 80% με δίκτυο. Πάμε στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, στην Άνω Περαία και στους νέους επιβάτες. Στο Δήμο Δέλτα θα πάμε Σύνδο Μαγνησία. Στο Δήμο Παύλου Μελά πάμε Νικόπολη και Σταυρούπολη.
και σε κάποιους άλλους δήμους όπου υπάρχουν αιτήσεις και θέλουν να συνδεθεί ο κόσμος να τις εξυπηρετήσουμε. Σημαντικό είναι ότι αφού κάνουν σύμβαση, μέσα σε 30 μέρες τοποθετούμε και το μετρητή και έτσι είμαστε φερέγγοι και είμαστε και αξιόπιστοι για να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε αυτά τα χρόνια. Κύριε Μπακούρα, ο κύριος Σκουρλέτης προανήγγειλε το Εξοικονομώ 2. Έχετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό? Θα δώσετε κάποια κίνητρα κάποια στιγμή για να γίνουν και νέες συνδέσεις? Ήταν ευχάριστο αυτό και για μας, γιατί είπε ότι το Εξοικονομώ 2 θα είναι και ευέλικτο και πολύ γρήγορο. Και υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να κάνει την ολική ανακαίνιση σε κάποια διαμερίσματα, σε κάποιες κατοικίες, που μπαίνει μέσα και το φυσικό αέριο και έτσι θα βοηθήσει οικονομικά τους ανθρώπους να επιβαρυνθούν με μεγάλο ποσό για την αλλαγή καυσίμων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπακούρα, για την ενημέρωση. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.